είμαστε στο ωραιότερο κολυμπητήριο των Δωδεκανήσων. Είμαστε εδώ στην Κάλυμνο. Διόρθωση. Διόρθωση, κύριε Μέλη. Ένα από τα καλύτερα της Ελλάδας. Υπερβολή. στο ωραιότερο κολυμπητήριο ανοιχτό του Αιγαίου. Ό,τι θέλετε, κύριε Χαραματά. Λοιπόν, του Αιγαίου. Στο ωραιότερο λοιπόν κολυμπητήριο του Αιγαίου. Έχει γεμίσει. Τώρα μπαίνουν και διαδρομές και τα παιδιά περιμένουμε να έρθουν να κολυμπήσουν. Κύριε Γιαννικουρή, ο κύριος Νικήτας Γιαννικουρής είναι υπεύθυνος εδώ όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και θα μιλήσουμε μαζί του. Εξαιρετική δουλειά έχετε κάνει. Καλημέρα. Όπως είδατε, τα χρονοδιαγράμματα τηρηθήκανε άψογα, τέλεια. Σήμερα κάνουμε την οριστική χλωρίωση της πισίνας. Βάζουμε τις διαδρομές μας, ούτως ώστε ναι. Περιμένουμε τα παιδιά μας. Ναι, εάν δεν πάντα. Ήταν τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος που ήταν αργία, θα είχαμε Δευτέρα πρωί παιδιά. Προηγουμένως με είδατε στο γραφείο, βγάζαμε το πρόγραμμα ναι. που θα υπάρχει το εβδομαδιαίο αυτό. Το κολυμπητήριο θα δουλεύει Δευτέρα, Παρασκευή, πρωί, απόγευμα, Σάββατο μέχρι τις 3 η ώρα, γιατί μετά τις 3 η ώρα του Σαββάτου πρέπει να κλείνει, διότι πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες, καθαριότητα, χλωρίωση, αλγιοκτόνο που πρέπει, σωστά, όταν ρίξεις το αλγιοκτόνο ναι. θέλει τουλάχιστον 24 ώρες μέσα στην πισίνα. Είμαστε καθόλου έτοιμα. Δηλαδή, να με τα παιδιά μας. Για να καταλάβουμε, κύριε Γιαννικουρή, είπατε ότι το κολυμπητήριο θα δουλεύει από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή πρωί και απόγευμα. Ωραία. Πρωί, όλη τη βδομάδα. Όλη τη βδομάδα, Σάββατο ναι. μέχρι 3 η ώρα. Γιατί μετά πρέπει να καθαρίζετε. Είπαμε και κάτι άλλο, ότι θα έχουμε μια διαδρομή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 για το κοινό, διότι είναι για όλο τον κόσμο. Μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και εμείς να πάμε και τα πάντα. Θα φέρετε μια βεβαίωση από γιατρό τη σε όλη την τάξη και μπορείτε να κάνετε. Ναι. Όταν επειδή στο πρωί θα είναι 7 διαδρομές, τη μία εβδομάδα θα έχει το ένα σωματείο τις 4 διαδρομές, την άλλη την 3 και την επόμενη εβδομάδα δεν αλλάξει. Αυτό που θα έχει στις 3 θα πάρει 4. Και αν επερμηπτόντως αυτό που έχει τις 3 δεν έχει κοινό, μπορεί να χρησιμοποιήσει και την άλλη. Και την άλλη, ναι. Την προσπαθούμε να είμαστε ναι. δίκαιοι. Καλά θα κάνετε και έτσι πρέπει να είσαστε δίκαιοι για να είναι όλα τα σωματεία εξίσου και να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Άρα είμαστε έτοιμοι. Πανέτοιμοι. Δηλαδή αν έρθουμε Τετάρτη, ένα παράδειγμα λέω, θα δούμε παιδιά μέσα. Βεβαιότατα. Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πράγματι χαιρόμαστε πολύ γιατί όπως πολύ σωστά είπε και ο μάμας, το ωραιότερο κολυμπητήριο του Αιγαίου είναι. Τέλεια. Άστε καλά. Και πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά εδώ, στους εργαζόμενους. Και όχι μόνο στους εργαζόμενους. Ο κύριος που τραβάει εδώ με τα ωραία μαλάκια τα άσπρα είναι ο. Ο Λεωνίδας μας και ο άλλος είναι ο Νικόλας μας. Ο τρομερός Νικόλας, ο οποίος κάνει καταπληκτική δουλειά. Νικήτα, έχω δίκιο. Πάντως, δίκιο και φύλακες. Βέβαια, και τα παιδιά, όλο το προσωπικό. Πάντως, βλέποντας τώρα αυτό το χρώμα, αυτό το πεντακάθαρο, το κρυστάλλινο, σου έρχεται να κάνεις μια βουτιά. Αλλά έχω την κάμερα, δεν μπορώ.